Φίλες και φίλοι, καλώς ήλθατε στο 11. Για τον απόψινό καλεσμένο θα μπορούσα να κάνω ένα πρόλογο που να κρατήσει μισή ώρα και βάλει και να αλλάξετε το κανάλι. Αλλά δεν θα το κάνω, δεν θα πω πολλά. Θα πω το πιο σημαντικό για μένα, ότι είναι πολύ καλός μου φίλος. Κυρίες και κύριοι, στο 11 υποδεχόμαστε μεγάλη χαρά τον ανεξάρτητο βουλευτή, αλλά Ολυμπιακό με πολύ μεγάλη εξάρτηση από την ομάδα, τον Ανδρέα Λοβέρδο. Τώρα θα ακουστούμε, Ανδρέα. Αυτά που είπες τα ακούσαμε οι δυο μας μόνο, γιατί είναι έτσι το στούντιο, είναι ραδιοφωνικό τηλεοπτικό. Και έτσι να μας ακούσει ο κόσμος, σε καλωσορίζω ξανά και είμαι πολύ χαρούμενος που θα τα πούμε και εδώ. Εμείς τα λέμε και διαφορετικά. Παίζουμε και κανένα μπασκετάκι που και που. Γι' αυτό είπα, τι κάνεις συμπέκτη. Ναι, ναι. Λοιπόν, αλήθεια, επειδή είπα ότι είσαι φανατικός Ολυμπιακός, είσαι ο πιο φανατικός οπαδός του Ολυμπιακού μες στη Βουλή. Α, δεν το ξέρω και γιατί το περιορίζουμε στη Βουλή. Η Βουλή είναι ένας μικρός χώρος. Θεωρώ ότι είμαι από τους πιο πιστούς φιλάθλους του Ολυμπιακού. Και το συναρτώ αυτό από το γεγονός ότι δεν θυμάμαι να έχω βρήσει ποτέ την ομάδα μου. Ούτε να την έχω για να ξεσπάω. Ναι. Βρίζοντας προπονητή και παίκτες. Θέλω να πάω αυτό το πρώτο κομμάτι της εκπομπής επικεντρωμένος αθλητικά και μετά θα δούμε που θα μας πάει η κουβέντα. Ό,τι θέλεις. Και θέλω να σου δείξω να μου κάνεις για τον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό πρώτα μια αποτίμηση της φετινής σεζόν. Στα θετικά. Πρωτάθλημα, πορεία μέχρι και το Μάρτιο σχεδόν στην Ευρώπη και από ό,τι φαίνεται κάτι με τον ΠΑΟΚ στο κύπελο θα γίνει. Δηλαδή, από ό,τι φαίνεται, θα συναντηθούμε στον τελικό και θα το πάρουμε. Άρα, η χρονιά είναι καλή. Όμως, θα πρέπει να δούμε και ένα-δύο θεματάκια ακόμα που συναρτώνται από το αν μας άρεσε αυτή η καλή χρονιά. Ναι, μας άρεσε γιατί παίρνουμε το πρωτάθλημα. Έχουμε θέματα, βέβαια, με την εμφάνιση της ομάδας και με το ποδόσφαιρο που παίζει η ομάδα και από το αν περνάμε καλά. Οπότε, και το επόμενο ερώτημά μου είναι, καλώς έφυγε ο Ζαρντίν? Δεν το ξέρω. Ξέρω πάντως ότι ακόμα και τώρα στην Κερκίδα, ακόμα και στο μάτς με τη Λεβάντε στο ημίχρονο που είχαμε αποκλειστεί, έπρεπε να βάλουμε 5 γκολ για να περάσουμε και η ομάδα δεν φαινόταν ότι έχει ούτε την ισοφάρηση καλά. Οι φίλαθλοι, οι Παντελής, σε πληροφορώ, λέγανε στο ερώτημα, ο Ζαρντίν δεν θα αντάτρωγε τα 3, γιατί να φύγει? Η απάντηση ήταν και 10 να τρώγαμε αρκεί να φύγει. Δηλαδή ήταν ένας προπονητής που δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν τον ήθελε καθόλου και η Κερκίδα. Καθόλου όμως. Όταν λέμε καθόλου, έχω τύχει να αλλάζουν πολλοί προπονητές. Μια και χρονιά, τέσσερις, μια χρονιά είχαμε αλλάξει και 4. Τέτοια οργή εναντίον προπονητή δεν θυμάμαι άλλη φορά. Όμως, εγώ που δεν ξέρω και πολλά προπονητικά, μπορώ να σου πω ότι η ομάδα έπαιξε καλά στην Ευρώπη και την ομάδα την έκανε από την αρχή. Δεν ήταν μια συνέχεια της ομάδας του Βαλβέρδη, αλλάξαν πάρα πολλοί παίκτες και κρίσιμοι παίκτες, έτσι. Το μάτς, ας πούμε, με την Άρσεναλ στο Καραϊσκάκη, που την ταπεινώσαμε την Άρσεναλ, ο Ολυμπιακός το έκανε με τον Ζαρντίν. Τις καλές εμφανίσεις με τη Μομπελιέ, η Μομπελιέ είναι στη μέση της βαθμολογίας της Γαλλίας και λίγο παρακάτω, αλλά ήταν η πρωταθλήτρια της Γαλλίας. Ήταν καλός ο Ολυμπιακός. Με τη Σάλκε χάσαμε το μπούσουλα, αλλά έτσι είχε γίνει και πρόπερση με την διοργάνωση αυτή. Θέλω να πω ότι η ομάδα έκανε μια κοιλιά, ναι, μετά τις γιορτές. Και στο κύπελο ήταν απογοητευτική και μάλιστα δημιουργούσε και προβλήματα. Στο μάτς με την Παναχαϊκή δημιουργήσαμε πολύ. Εκτεθήκαμε. Για να. Πώς να πω. Τα λέω με το όνομά τους. Όμως. Η κοιλιά αυτή δικαιολογεί αλλαγή προπονητή στη μέση σεζόν? Τι ας πω, εγώ δεν το έκανα. Θα έλεγα ότι θα προτιμούσα να περάσω τη Λεβάντε. Θα την περνάγαμε τη Λεβάντε με τον Ζαρντίν. Αλλά σου λέω ότι ο προπονητής είχε χάσει την κερκίδα και δεν την είχε χάσει απλώς. Δεν ξέρω τι έκανε, τι έλεγε ή το ύφος του ήτανε. Δεν τον θέλανε. Και τι είναι αυτό που θέλει ο οπαδός του Ολυμπιακού? Δηλαδή και αποτέλεσμα και καλή μπάλα και παιχταράδες μεταγραφές, αλλά και τους νέους να αξιοποιήσουμε από την Ακαδημία.
και double στην Ελλάδα και καλή πορεία στην Ευρώπη. Γίνονται όλα αυτά μαζί. Όχι, δεν γίνονται, αλλά δεν μπορεί να το εξηγήσει. Ορισμένες φορές, ας πούμε, στο ημίχρονο με τη Λεβάντε, το επαναλαμβάνω γιατί μου εντυπώθηκε. Οι συζητήσεις ήταν πολύ χαρακτηριστικές όλες. Εκεί καταλάβαινα ότι ο Ολυμπιακός, ο φίλαθλος του Ολυμπιακού, πάντα θέλει αυτό που δεν έχει. Όπως πάντα, ο καλύτερος παίκτης είναι αυτός που δεν παίζει. Ο καλύτερος παίκτης είναι αυτός που δεν παίζει. Τι καλά θα ήταν αν είχαμε και το τάδε που δεν έχουμε. Τα δύο τελευταία χρόνια ο Ολυμπιακός έφτασε περίπου στο ίδιο σημείο. Ένας γύρος διαφορά ήταν. Ναι, δεν είναι λίγο το ένας γύρος διαφορά. Για φανταστείτε να είχαμε περάσει τώρα τη Λεβάντε, θα πηγαίναμε στη Ρουμπίν Καζάν. Ναι. Ήταν στο χέρι μας. Ναι, το Αθλέτικο δεν ήταν στο χέρι μας. Ναι, άλλο ήθελα να πω. Αλλά υπάρχει και κάτι, Συγγνώμη, σας διάκοψα. Σε διάκοψα, όχι. Όχι, όχι. Δεν περνάμε ισπανικές ομάδες. Ναι. Έτσι. Όλες οι Ελληνίες. Ναι, το έχει ο Ολυμπιακός. Το έχει ο Ολυμπιακός αυτό. Εγώ ήθελα να πω ότι. Γιατί έχει περάσει κανένα άλλο. Σε νοκάουτ. Σε νοκάουτ. Όχι, αλλά μπορεί να. Δεν το θυμάμαι εύκολα. Ο Άρης που είχε κάνει τη μεγάλη νίκη επί της Αθλέτικο Μαδρίτης ήταν στο πλαίσιο ομίλου. Ήταν σε όμιλο στο κύπελο UEFA που λέγαμε παλιά. Ναι. Europa League τώρα. Λοιπόν, μήπως σε αυτά τα δύο τελευταία χρόνια ο Ολυμπιακός έφτασε μέχρι ένα σημείο κοντινό τις δύο χρόνιες στο Europa League. Μήπως χάθηκε μια ευκαιρία έτσι, να γράψει ιστορία, να προχωρήσει πολύ μακριά. Για φέτος δεν το βλέπα, γιατί η ομάδα δεν ήταν καλή. Μετά τις γιορτές η ομάδα δεν βλεπόταν. Άρα δεν νομίζω ότι θα είχαμε ευκαιρίες. Καμιά φορά κοιτάς και τις άλλες ομάδες στη διοργάνωση και λες τώρα δεν μπορώ. Πέρσι νομίζω πως μπορούσαμε. Και ήταν ανεξήγητη η εμφάνιση του Ολυμπιακού στο δεύτερο μάτς. Ακόμα δεν μπορώ να την εξηγήσω και δεν θα την εξηγήσω. Η χημεία ήταν όλη από την ανάποδη. Πώς θα γίνει να χάσουμε. Το καταφέραμε. Εκείνο ήταν δύσκολο πάντως που καταφέραμε να αποκλειστούμε. Με νίκη εκτός έδρας στο πρώτο μάτς. Νομίζω ότι αν περνάγαμε μετά είχαμε τη Sporting Λισαβόνας και θα την περνούσαμε. Ήταν μια ζαβολιά της τύχης. Έτσι το εξηγώ. Άλλη εξήγηση δεν μπορώ να του δώσω γιατί η ομάδα έπαιζε. Και συνέχισε και πολύ καλά και στο πρωτάθλημα πέρσι. Δηλαδή δεν ήταν να πεις ότι είχε βρεθεί σε κοιλιά. Ήταν κακή της χρονιά. Ήταν μια πολύ καλή της χρονιά. Και τώρα τον Μίτσελ πώς τον βλέπεις? Δεν μπορώ να ξέρω. Είναι ποδοσφαιρόφατσα. Και η συμπεριφορά του στον πάγκο είναι ανθρώπου του ποδοσφαίρου. Εντάξει, τώρα όταν έχει παίξει στη Ρεάλ έχει μια έγκλη. Αλλά και άλλοι μεγάλοι παίκτες δεν ήταν καλοί προπονητές. Ο Ζήκο. Ο Ζήκο, ας πούμε. Δεν είχε μια πορεία που να σου εγγυάται κάτι. Αλλά είναι μια καινούργια αρχή. Εγώ στηρίζω πάντα τους προπονητές ως φίλαθλος. Έτσι νομίζω. Θα μου πεις και τι έγινε που τους στηρίζεις εσύ. Δεν έγινε τίποτα. Αλλά τη γνώμη μου λέω. Και στο γήπεδο που βρίζουν οι άλλοι, εγώ δεν βρίζω. Γιατί τίποτα, δεν βοηθάς. Λέγαμε πριν ότι η ομάδα ήταν καλύτερη περσινή. Το καλοκαίρι. Υπήρχε και καλύτερο πρωτάθλημα, έτσι. Ναι. Φέτος δεν είναι πρωτάθλημα αυτό. Ναι. Είναι μεγάλες αδυναμίες. Αδυναμίες των άλλων. Τον άλλον, βέβαια. Αν ο Ολυμπιακός είχε ανταγωνισμό, θα μπορούσε να είναι καλύτερη η ομάδα του. Ενδεχομένως. Αλλά δεν έχει ανταγωνισμό. Έφυγαν ο Μιραλάς, ο Μέλμπεργκ, ο Μαρκάν, ο Ρμπάιθ. Αυτοί οι ποδοσφαιριστές αντικαταστάθηκαν επαρκώς. Ή συμφωνείς με αυτούς που λένε ότι ο Ολυμπιακός έπεσε ποιοτικά σε σχέση με την προηγούμενη σεζόν? Δεν μπορώ να το πω για όλους. Αλλά για το Μιραλάς, ναι. Πάντα όμως όταν έχεις μια τόσο μεγάλη περίπτωση περιμένεις ότι κάποιος θα την αγοράσει. Και το θεωρώ πάρα πολύ λογικό για τον Ολυμπιακό και κέρδος και για την ομάδα να δίνει τους μεγάλους του παίχτες. Γιατί ο Ολυμπιακός είναι μια μεσαία ομάδα της Ευρώπης. Όταν έχετε μια ομάδα από πολύ μεγάλο πρωτάθλημα και σου ζητάει ένα παίκτη σου και πληρώνει, θα του κόψεις τη διαδρομία? Δεν θα πάρεις τα χρήματα που σου δίνει? Είναι λογικό αυτό που έκανε. Αυτός ο παίκτης λείπει. Ίσως όπως εξελίχθηκε η χρονιά, λείπει και ο Ρμπάιθ. Έτσι. Που τον βλέπω στη Ρωσία και είναι μια χαρά ο παίκτης. Δηλαδή. Αυτός ο παίκτης ίσως μας λείπει. Δεν μπορώ να ξέρω τι θα έκανα εγώ αν ήμουν Εθήνο Νους τότε. Ναι. Που ανανέωνα το δυναμικό. Υπάρχουν όμως και ατυχίες. Ας πούμε ο Ματσάντο δεν βγήκε. Είχε όμως όλα τα προσόντα να βγει. Ήταν μια ακριβή μεταγραφή για να βγει. Πιστεύεις ότι μπορεί να βγει αυτός ο παίχτης? Τον έχεις δει αρκετό καιρό. Αν δείξα τον Αμπντούν, ας πούμε, πέρσι τον παραδοκίμαζαν, αλλά μετά βγήκε. Αμπντούν βγήκε. Ναι. Είχα ρωτήσει στο μπασκετάκι μας τον Γιάννη Ιωαννίδη. Λέω γιατί βρίζουν τον Βαλβέρδε που δεν βάζει έναν Έλληνα παίχτη. Το Φετβατζίδη τότε. Και βάζει τον Αμπντούν. Μου λέει ποτέ δεν είναι καλό να βρίζετε προπονητές. Ένα, ο Γιάννης. Δεύτερο, να ξέρεις, μου λέει: εγώ δεν ξέρω, αλλά ο Αμπντούν είναι πάρα πολύ γρήγορος. Όταν ακόμα ο Αμπντούν δεν είχε καθιερωθεί, το είπε αυτό ο Γιάννης. Ο Αμπντούν επέτυχε, καθιερώθηκε και είναι ένας παίκτης πάρα πολύ φθηνός.
Πόσο τον πήραμε, 150.000, 200.000, δεν θυμάμαι. Θυμάμαι ότι είχε έρθει. Στην Καβάλα ήταν ο παίκτης. Ναι, ναι. Ήρθε δωρεάν. Ναι. Αλλά το συμβόλαιό του. Και δεν νομίζω ότι είναι μεγάλο το συμβόλαιό του. Του Μασάντο είναι ακριβώς συμβόλαιο. Και πληρώθηκαν και χρήματα για να αποκτηθεί. Γιατί δεν ήταν ελεύθερος. Δεν ήταν ελεύθερος. Ναι, ναι. Α, τα πήραμε πίσω αυτά τα χρήματα ως ομάδα. Τον ευχαριστηθήκαμε. Νομίζω όχι. Θα μου πεις, τελειώνεις ένα παίκτη. Είναι, είμαστε στα 2/3 τη σεζόν. Ο παίκτης δεν μας βοήθησε. Έχει κάνει μόνο 2 γκολ. Και αυτά από την ίδια θέση, νομίζω και τα 2 με φάουλ. Το ένα στο Καραϊσκάκι, το άλλο στην Ξάνθη. Τα έχω δει και τα 2. Αλλά μια πάσα δεν έχει σταυρώσει. Και έχει χάσει και κάτι άχαστα. Ας πούμε τον γκολ στο Emirates με την Arsenal. Και ενδεχομένως. Το καταδικάζει στον παίκτη. Ναι. Όχι. Όχι, λέω ότι ενδεχομένως. Αλλά λέω ότι δεν δημιουργήθηκε και πρόβλημα συνύπαρξης με τον. Τον Ιμπαγάσα και τελικά δεν έπαιξε ούτε ένας ούτε άλλος. Ο ένας έπαιξε, αλλά δεν έπαιξε καλά. Ναι. Ναι. Ο Ιμπαγάσα δεν έπαιξε επειδή είναι ο Μασάντο ή λόγω ηλικίας. Όλα μαζί. Δεν το ξέρω. Λοιπόν, ξέρω πάντως ότι η μεταγραφή αυτή, όπως και του Γκρέκο η μεταγραφή, δεν πιάσανε. Αλλά έτσι είναι στο ποδόσφαιρο. Δεν σου εγγυάται κανένας ότι μια ακριβή μεταγραφή θα πιάσει. Έπιασε. Πόσο πήρανε τον. Αυτό που είχαμε εμείς ένα χρόνο της Λίβερπουλ. Οριέρα. Εγώ θεωρώ ότι σε εμάς έπαιξε. Έδωσε ασίστ, έβαλε γκολ. Πήγε στην Τουρκία, έπαιξε. Φέτος παίζει καλύτερα. Πού είναι φέτος? Στην Τουρκία. Έμεινε στην Τουρκία. Ναι, πέρσι, αν έλεγες ελληνικό πρωτάθλημα στους Τούρκους, πάρτε παίχτη, θα σε πυροβολούσαν. Αλλά φέτος έχει γυρίσει κάπως. Έχει γυρίσει. Ναι. Με την οικονομική κρίση που υπάρχει, μπορεί ο κόσμος να απαιτεί από το Μαρινάκι μεταγραφές επίπεδου Καρεμπέ, Ριβάλτο, Τζιοβάνι, ή είναι παράλογη αυτή η απέτηση? Είναι απολύτως παράλογη. Θεωρώ ότι την κρίση θα την υποστούμε όλοι. Το ποδόσφαιρο που είναι θέαμα θα υπάρχει. Σε όλες τις χώρες της κρίσης η μπάλα παίζεται. Δεν θα πάψουμε να έχουμε ποδόσφαιρο επειδή έχουμε κρίση. Αλλά οι ακριβές μεταγραφές δεν καλές μεταγραφές. Για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι δεν υπάρχουν ομάδες που παίζεις όλο τον χρόνο μαζί τους για να έχει νόημα η μεταγραφή. Αυτό συνοδεύεται ταυτοχρόνως και με την επιθυμία του παίχτη να έρθει. Έτσι. Σε τι πρωτάθλημα έρχεται? Δεν έχεις ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, άρα τι θα παίρνεις παίχτη, θα τους κάνεις τι? Μία πορεία μέχρι το Μάρτιο στην Ευρώπη αποδείχθηκε και φέτος, γίνεται και με μεσαίο μπάτζετ. Ναι. Αν δεν υπήρχε αλλαγή του προπονητή, θα περνάγαμε γύρω. Αλλά η ομάδα έκρινε ότι πρέπει να πάρει εγκαίρως διότι εγώ δεν τα ξέρω αυτά. Ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει και με το τι εντύπωση δίνεις και τι εικόνα δίνεις. Δηλαδή, μην νομίζετε ότι οι διοικήσεις των ομάδων δεν μπαίνουν μέσα στη λογική της πρόκλησης. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σωστό να μην προκαλείς και στο ποδόσφαιρο. Γιατί στο μπάτζετ του μπάσκετ, που η ομάδα μας, ας πούμε, τα κάνει όλα πέρσι. Και οι επιχειρηματίες που έχουν τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ δεν έχουν οικονομικό πρόβλημα. Και ο Παναθηναϊκός χαμήλωσε τον μπάτζετ. Δεν θα μπορούσε το ίδιο να ισχύσει και για τον Ολυμπιακό? Έτσι, δηλαδή τι να ισχύσει? Το ανταγωνιστικό. Και να πει, ας πούμε, να πούνε οι Αγγελόπουλοι ότι εμείς τώρα ανεβάζουμε. Όχι, κρατηθήκαν. Θεωρώ ότι, Παντελή, η κρίση τα επηρεάζει όλα. Να αφήσουμε όμως τα σημερινά. Του ποδοσφαίρου πάντα. Έχω άδικο σε αυτό, δεν ξέρω, είναι υπερβολή. Το θέμα το πρώτο, του ανταγωνιστικού πρωταθλήματος, το λένε όλοι. Ναι. Το θέμα της κρίσης και ότι πρέπει να συμβαδίζεις στις συμπεριφορές σου, ας πούμε, είναι. Όχι μόνο αυτό. Εγώ το έχω πει και όταν με ρωτούν ρεπορταζιακά, που βγαίνω στο μαγκαζίνο, ότι για μένα επιτυχία σε μια μεταγραφή δεν είναι να πάρεις το ΣΥΣΕ. Το ΣΥΣΕ το ξέρει όλος ο κόσμος. Αυτό είναι εύκολο. Επιτυχία σε μια μεταγραφή να πάρεις ένα ποδοσφαιριστή, να τον πληρώσεις 1.000.000 ευρώ και να τον πουλήσεις 5-6. Έτσι είναι. Ναι. Έτσι είναι. Αν έχουμε δίκιο και οι δύο, του Βλαχοδήμου η μεταγραφή είναι μια μεταγραφή απολύτως καλή. Δεν ξέρω με πόσα λεφτά. Θα πρέπει να το αποδείξει βέβαια ο παίχτης, να πάρει ευκαιρίες. Πήρε ευκαιρίες με τον καινούργιο προπονητή. Και ας πούμε το γεγονός ότι δεν έπαιζε με τον Ζαρντίν. Είναι και για μένα ένα εκ των υστέρων επιχείρημα. Γιατί αυτός ο παιχταράς δεν έπαιζε? Τον είχε βάλει μια φορά 20 λεπτά στο Καραϊσκάκι. Και μόλις τον είδα, δεν τον ήξερα, λέω, εσύ τι είναι αυτός? Αυτός ο παίκτης, καταρχάς το πάτημά του. Αυτός ο παίκτης, λέω, θα δώσει έσοδα στην ομάδα. Αυτός είναι της μεταγραφής παίκτης. Θα φύγει. Λοιπόν, αλλά ήταν 20 λεπτά. Τώρα που τον έβαλε ο καινούριος προπονητής, συνεχώς, είναι βασικός, ο παίκτης αυτός δεν θα φύγει από την 11.
και πολύ σύντομα θα κάνει πολύ μεγάλη μεταγραφή. Να μια επιτυχημένη μεταγραφή. Να λοιπόν μια δήλωση που πρέπει να κρατήσουμε του Ανδρέα Λοβέρντου. Ότι θα είναι μια επιτυχημένη μεταγραφή και θα κάνει ναι. καριέρα αυτός ο παίχτης. Λοιπόν, θέλω να μου πεις, να αφήσουμε τα τρέχοντα και να μου πεις ποιος είναι ο αγαπημένος Ολυμπιακός όλων των εποχών. Βλέπεις ποδόσφαιρο, φαντάζομαι. Βλέπω από παιδάκια. Τους ξέρω όλους τους Ολυμπιακούς. Έχω δει όλους τους Ολυμπιακούς. Δεν έχω κενό. Ακόμα και όταν ήμουν φοιτής στη Θεσσαλονίκη, ερχόταν εκεί ο Ολυμπιακός και τον έβλεπα εκεί σιωπηλός. Κάναμε τον παπά, ας πούμε. Γιατί δεν ήταν να πεις εκεί κουβέντα. Και στα χρόνια που δεν είχε βία στο γήπεδο τόσο. Ναι. Αλλά είχε την πολεμική του Ολυμπιακού με τον Βορρά και Νότο στην Ελλάδα. Ναι, ναι. Έπρεπε να είσαι πάρα πολύ προσεκτικός και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Μην φας ξύλο δηλαδή. Τον ξέρω τον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι καλύτερο ποδόσφαιρο όλων των εποχών, όλων των εποχών από αυτά που έχω δει, ήταν η χρονιά με τον Μπάγεβιτς, όταν φτάσαμε να αποκλειστούμε από τον αέρα στο ΟΑΚΑ. Τέτοια μπάλα δεν έχω ξαναδεί. Και από τη βροχή είχαμε, μου σκεφτεί μέχρι το κόκαλο τότε. Η βροχή και ο αέρας. Ναι. Εκείνο το πράγμα με τον αέρα που πήρε την μπάλα και την έκανε έτσι και την πήγε μακριά από τον Ελευθερόπουλο και στο κεφάλι εκείνου του τύπου που το έβαλε το γκολ. Αυτό το μάτς δεν θα το ξεχάσω. Δεν θα ξεχάσω και τη χρονιά. Δεν υπήρχε καλύτερος Ολυμπιακός. Και είχε φανεί από τα φιλικά. Και... δεν είναι μόνο ότι κέρδισε. Είναι τι ποδόσφαιρο έπεσε. Και ποιο παίχτη έχει στην καρδιά σου? Πολλούς. Το Σιδέρι. Το Γιώργο Σιδέρι πάνω απ' όλα και τον Βασίλη Μποτίνο. Από εποχές που εσείς δεν μας ξέρετε. Αναγέννητοι ακόμα. Δεν ξέρετε. Ναι, αυτοί είναι οι πιο αγαπημένοι μου παίχτες. Αλλά όλους μου αρέσει τώρα. Είναι και λάθος να λέμε. Γιατί μου ήρθε στο μυαλό ο Κοτρίδης. Έτσι αμέσως με τη μία που λέει. Δηλαδή όλη τη γενιά, ο Δαρίβας. Όλη τη γενιά την παλιά. Και όλους του πρώτου θρηλυκού Ολυμπιακού. Και όλους όσοι παίξανε στον Ολυμπιακό και έχουν βάλει τη φανέλα, τους αγαπάμε όλους. Δηλαδή κακώς ανέφερα αυτά τα ονόματα. Κακώς απήντησα στην ερώτησή σου. Ωραία, λοιπόν, τότε πριν περάσω το μπάσκετ, θα μου πεις, έχουμε τη νέα σεζόν και θα πρέπει ο Ολυμπιακός από τώρα ξεκινάει το σχεδιασμό. Έτσι, τι συζητάτε στην κερκίδα και τη δική σου γνώμη, τι χρειάζεται? Αμυντικό χαφ, πάνω απ' όλα. Και μαζί με αυτό, ένα παιχταρά να κάνει παιχνίδι στο κέντρο. Η ομάδα έκανε, γιατί λέμε τώρα για τον Ματσάντο, πήρε τα δύο center back της Εθνικής Ελπίδων, το Μανολά και το Σιώβα, και όλοι λέγανε το καλοκαίρι μπουρου μπουρου και αυτά. Έδωσα μια συνέντευξη στο Βασίλη Σκουρή στο Real. Του είπα ότι αυτοί οι παίκτες θα βγουν. Πήρε τα δύο back, τα center back της Εθνικής Ελπίδων, έκανες μεταγραφές προοπτικής. Και βγήκαν και τα δύο. Δεν έμειναν εκεί, έχουν γίνει τα center back της Εθνικής. Τα center back της Εθνικής. Ανδρών. Και συζητάνε και για μεταγραφή στο εξωτερικό. Λοιπόν, κάναμε μεταγραφές που πιάσαμε. Έτσι. Είμαστε από άμυνα καλυμμένοι. Νομίζω ότι ο Τωροσίδης λείπει. Επειδή ήμουν δε στη Ρώμη την Κυριακή, είχα πάει για τις εκλογές στην Ιταλία. Όταν μπήκα στο ξενοδοχείο, είχε τελειώσει η αγωνιστική. Έφτασα κατά τις 8 η ώρα το βράδυ εκεί. Και μας ανεβάζει ο άνθρωπος, ας πούμε, τις βαλίτσες. Λέει από που είστε, Ισπανοί είστε? Όχι, λέμε, είμαστε Έλληνες. Α, είστε Έλληνες τα λοιπά. Το Ρωσίδης. Λέει, έβαλε το τρίτο γκολ με κεφαλιά και μας έκανε. Πώς έκανε την κεφαλιά? Ναι. Και ότι είναι αυτός ο παιχταράς, μας είπε. Μάλλον ο Βασίλης λείπει. Δεν το ξέρουμε βέβαια ακόμη. Αλλά μάλλον ο παίκτης αυτός λείπει. Ενδεχομένως ο Βασίλης να έφυγε και από τη μίζερη ελληνική πραγματικότητα. Κάτσε εσύ, είσαι. Και το παιδί είναι νέο. Έχει πάρει και καλύτερη ψυχολογία. Το παιδί είναι νέο και έχει χορτάσει στην Ελλάδα τα πάντα. Λογικό είναι να κάνει καριέρα και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Αλλά πολύ λογικό είναι. Ποιος τον παρεξήγησε, το Βασίλη? Και έχει προσφέρει τώρα, έτσι, όχι αστεί. Σαφέστατα. Λοιπόν, πάμε στο μπάσκετ. Αμέ. Που το αγαπάς και πολύ. Πιο πολύ. Το μπάσκετ είναι ο βασιλιάς, θα σου πω. Αυτό γιατί το λες? Γιατί είναι το καλύτερο άθλημα. Δεν υπάρχει καλύτερο άθλημα από αυτό. Έτσι νομίζω. Βεβαίως θα υπάρχουν πολλές άλλες απόψεις. Θα σου πούνε το πρωτάθλημα κυριαρχεί. Ο Στίβος θα σου πούνε ορισμένοι. Ποιος? Λοιπόν, ο Στίβος δεν παίζει. Ναι. Καλός είναι, πολύ καλός. Αλλά τα ομαδικά αθλήματα είναι καλύτερα για εμάς οπαδούς, έτσι. Ναι, είναι και πιο παιχνίδι. Πώς κρίνεις τον φετινό Ολυμπιακό που έχει και ένα Έλληνα προπονητή, ένα νέο παιδί, τον Μπαρτζόκα? Έγραψα διάφορα στο site μου
και η ζωή δεν τα πολύ επαλήθευσε. Καταρχάς πίστεψα στην αρχή ότι η ίδια ομάδα θα πάει καλύτερα φέτος με τις προσθήκες. Ήρθε η ανακατοσούρα, έφυγε ο Ντόρση. Εγώ νομίζω ότι αυτό τον παίχτη τον χάσαμε και μας λείπει. Ναι. Γιατί ο Ολυμπιακός στα σέντερ που πήρε μετά, τα πεντάρια που πήρε μετά, δεν είχαν τη δύναμη και το εκτόπισμα αυτού του παίχτη. Και φάνηκε αυτό. Είναι αυτό. Διαφορετικά τα χαρακτηριστικά του. Πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά. Μετά έγινε ο τραυματισμός του Μάτζιαρη σε πολύ κακή στιγμή για την ομάδα, πάνω στη φάση που πρέπει να ανεβαίνει. Δεν έπαιξε το μπάσκετ που θαυμάσαμε στο δεύτερο μισό της περσινής σεζόν. Όμως έχει κάτι άλλο ο Ολυμπιακός αυτός. Έχει την περσινή πείρα και έχει και την ίδια σχεδόν μαχητικότητα. Δηλαδή τα παιδιά του, ας πούμε, που έβγαλε πέρσι η πορεία, είναι στην ομάδα και από εδώ και πέρα θα αρχίσουν να δίνουν. Το 5 σερί νίκες στην Ευρώπη που κάνει τώρα είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Και δεν ξέρω να σου πω για τον προπονητή, γιατί εμείς, ας πούμε, στην Κερκίδα ή στην τηλεόραση αυτά θα τα δούμε σε μεταγενέστερο χρόνο. Ο προπονητής πρέπει να κάνει την πορεία του και δεν είμαστε παίχτες εμείς τώρα να τον ξέρουμε. Εμείς βλέπουμε τον παράγωγο, άρα θέλουμε χρόνο. Εκείνο που ξέρω πάντως ότι η ομάδα του Ολυμπιακού έχει ελπίδες φέτος να είναι στο Final Four και στην Ελλάδα να πάρει το πρωτάθλημα. Βλέπεις όμως και τον Παναθηναϊκό που είναι πιο βελτιωμένο σε σχέση με την αρχή του πρωταθλήματος, κέρδισε και στο κύπελο. Μα τι θέλανε στον Παναθηναϊκό, ρε? Φτιάξανε μια ομάδα από το μηδέν. Τι θέλανε, να τα πάρει όλα με τη μία? Δεν ρωτάνε τι περάσαμε εμείς 10 χρόνια. Εγώ ήθελα να ρωτήσω αν βλέπεις μεγάλες μάχες στο. Ναι, πάντα ήταν αυτό, αλλά εμείς έχουμε το προβάδισμα τώρα. Είχαμε μειονέκτημα τόσα χρόνια. Αυτοί στον Παναθηναϊκό εκεί, οι φιλάθλοι, θέλουν μέσα σε 6 μήνες να γίνουν όλα από την αρχή. Αυτός είναι ο παραλογισμός του Έλληνα φιλάθλου. Το έχουμε περάσει και εμείς τον Ολυμπιακό αυτό. Κι όμως, όσοι είμαστε ψύχρεμοι, βλέπαμε ότι ο Παναθηναϊκός παίρνει μονάδες, οι οποίες δεν είναι κακές. Άρα, καινούργιο προπονητή. Λίγο ή πολύ θα συγχυριστεί. Πώς θα συγχυριζόταν, ρε Παντελή, από το Σεπτέμβριο? Αυτοί θέλανε το Σεπτέμβριο να μπορούν να τα πάρουν όλα. Λοιπόν, θέλει καιρό. Πάει καλά. Και το γεγονός ότι πάει καλά, δεν νομίζω ότι θα μας φτάσει. Δημιουργεί συνθήκες ανταγωνισμού. Και παρότι εμείς τον Παναθηναϊκό δεν τον συμπαθούμε, δες στο ποδόσφαιρο, τώρα που σου λείπει, πόσο μειονέκτημα είναι για το πρωτάθλημα, έτσι. Εμένα, όταν βλέπω στη βαθμολογία, στο μπάσκετ, ας πούμε, τον Παναθηναϊκό εκεί που είναι, δεν με πειράζει. Έτσι, ξέρω ότι ο Παναθηναϊκός θα είναι εκεί πρώτος, δεύτερος, τρίτος, θα το παλέψει, θα έχουμε κάποια παιχνίδια στο τέλος, στο Final Four. Όταν βλέπω στο ποδόσφαιρο, άκου να δεις τώρα μια ψυχολογία. Όταν το βλέπω στο δεύτερο πακέτο της βαθμολογίας, χαίρομαι που δεν πάει καλά. Ταυτοχρόνως όμως, στην κανονική λειτουργία του μυαλού μου, λέω ότι αυτό μας κόστησε, μας αρνητικά. Γιατί η ομάδα δεν έχει αντίπαλο. Και εμείς πόσα ντέρμπι είχαμε το χρόνο? 2 και έκανα στο κύπελο 3. Τώρα δεν έχουμε ντέρμπι. Ολυμπιακό ποιος έκανε? Ποιος έχει κάνει σε ένα Ολυμπιακό? Μόνος μου, έγινα με τους μαθητές μου, στο σχολείο, στο δημοτικό. Πολύ πιτσιρίκι. Δεν σε κάνει κανένας τίποτα. Εκτός αν έχεις, ας πούμε, τον πατέρα σου ή ξέρω κι εγώ. Εγώ το έκανα μόνος μου αυτό. Και όχι μόνο δεν έχω μετανιώσει, αλλά και στις πολύ κακές εποχές, στην περίοδο, ας πούμε, Κοσκοτά, στην περίοδο πριν τον Κοσκοτά, που η ομάδα, ας πούμε, βολόδερνε. Στα πέτρινα χρόνια κλπ. Στα πέτρινα χρόνια. Ή, ας πούμε, στα πέτρινα χρόνια του μπάσκετ που εμένα μου κοστίσανε. Σαν άνθρωπος, ως φίλαθλος, ας πούμε, το παρατηρούσα τον μπάσκετ, το αγαπώ πιο πολύ από το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, όμως και τότε, ακόμα, ας πούμε, και η ήττα στον αθλητισμό έχει ποιότητα. Αρκεί να μην είσαι με τις πέτρες στο χέρι, έτσι. Και μια τελευταία ερώτηση πριν κλείσουμε για το διάλειμμα. Λοιπόν, τι είναι χειρότερο για σένα? Έχεις δύο γιους. Να γίνει Παναθηναϊκός. Δεν παίζει αυτό, δεν θα γίνει κανένας. Ή κάργα δεξιός. Όχι, όχι, το Παναθηναϊκός δεν συγχωρείται. Ωραία, και αν η κόρη σου φέρει ένα γαμπρό για Παναθηναϊκό, θα του δώσει το χέρι της ή θα του κόψει το δικό του? Αυτό δεν μπορείς να το κάνεις. Δεν μπορείς να πεις. Αλλά, ας πούμε, ρε παιδί μου, να έχεις και μέσα στο σπίτι σου τώρα. Να μην μπορείς να δεις ήσυχο σε ένα παιχνίδι. Ναι.
Όχι, όχι, όχι. Η αδερφική μου φίλη είναι Παναθηναϊκή. Και ήταν οι χειρότεροι άνθρωποι για μένα τον καιρό των πέτρινων χρόνων. Ναι. Τους καιρούς εκείνους. Είχε καζούρα. Βούλεμα, καζούρα, ναι. Ναι. Αφού το πρώτο πράγμα που έκανα όταν βγήκαν τα κινητά ήταν να το κλείνω μετά τα μάτς ή να μην σηκώνω το τηλέφωνο, γιατί συμπατικό τηλέφωνο. Γιατί πέρανε και κάνανε διάφορες ερωτήσεις, ξέρεις τώρα. Ναι, ναι, ναι. Και ανέκδοτα. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο εμείς φίλες και φίλοι θα κάνουμε μια μικρή διακοπή και πάλι θα είμαστε εδώ κοντά με περισσότερο Ανδρέα Λοβέρδο και θα προχωρήσουμε και από τα αθλητικά σε άλλα μονοπάτια.